Θύμα της Τρόικας και η Ελένη Μενεγάκη. Το κανάλι της, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη ζήτησε πάλι μείωση μισθού και για να την πείσει, της προσφέρει και αντάλλαγμα. Το deal έχει ως εξής. Μείωση κατά 40% του μισθού για την παρουσιάστρια και για να την ευχαριστήσει η διοίκηση θα της επεκτείνει το συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Δίκαιη ανταλλαγή, αν σκεφτεί κανείς, το χρυσό συμβόλαιο της Ελένης. Η Ελένη υπέγραψε πέρσι, χωρίς να έχει τελειώσει καν το συμβόλαιό της, της δώσαν άλλα 2 χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι ανανέωσε πέρσι πριν από τη λήξη. Γιατί να τη χάσω. Αν και είναι δύσκολο να τον χάσει, με την έννοια ότι μεταγραφές δεν γίνονται και μάλιστα δεν γίνονται ακριβές μεταγραφές. Γιατί να τους χάσει και η Ελένη. Ποιος άλλος θα της δίνει 80.000 ευρώ το μήνα, που σημαίνει 1,1 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι η πιο ακριβωμένη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν για πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς η πιο ακριβοπληρωμένη. Και να στέκεται σε όποια ζώνη τη βάλουν. Δεν είναι η πρώτη μείωση μισθού για την Ελένη. Το Σεπτέμβριο, που ανανέωσε το συμβόλαιό της, το κανάλι της είχε ψαλιδίσει πάλι το μισθό κατά 30%. Συν 40 που τη ζητάει τώρα, μας κάνουν 70%. Πού να το ξέρε τότε. Έχετε δεχτεί μείωση μισθού. Έχει γίνει κρούση να μειώσετε το μισθό σας. Έχει καμιά σημασία αυτό για εσάς και για τους τηλεθεατές? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που αφορά πραγματικά μόνο εμένα και το κανάλι. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ κάποια ρήξη πάνω σε αυτό. Δεν είναι εύκολο σήμερα να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που είχε στο παρελθόν η Ελένη Μενεγάκη. Οπότε δεν φεύγεις και εύκολα το κανάλι. Καταρχήν δεν υπάρχουν θέσεις κενές. Εκτός αν επέστρεφε, ξέρω εγώ, στον Αντένα. Το κάθε πράγμα που έρχεται φέρνει τα καλά του, αλλά δεν μπορεί και κάτι θα βρει και ένα ψηλό έτσι πραγματάκι. Δεν μπορεί όλα να είναι τέλεια. Μπορεί και να φτιάξει ο Γιάννης Λάτσης. Ναι, αλλά και ο Αντένα πλέον δεν δίνει με τίποτα χρήματα που να είναι ούτε όχι σχετικά, ούτε να μπορεί να τα συγκρίνει με τις αμοιβές που είχε και έχει η Ελένη Μενεγάκη. Το θέμα είναι αν θα δεχτεί η Ελένη Μενεγάκη. Το deadline για την απάντησή της είναι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.